Νεκρός εντοπίστηκε γύρω στις 10 το πρωί του Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου ένας 60χρονος άντρας στο λιμάνι της Ηρακλίτσας από διερχόμενους. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ενώ όταν έφτασε το πλήρωμα διαπιστώθηκε πως ο άντρας είναι νεκρός με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν αποπνιγμό. Στην αρχή η ταυτότητα του άντρα ήταν άγνωστη, όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον παλέμαχο αθλητή Αλέκο Παρίσι με καταγωγή από την Ελευθερούπολη. Ο Αλέκος Παρίσης υπήρξε πρωταθλητής στίβου στο Ακόντιο και εργάστηκε επί σειρά ετών ως καθηγητής φυσικής αγωγής. Ενώ μάλιστα πριν από τον 15 Αύγουστο, ο Δήμος Παγκαίου είχε βραβεύσει τον παλέμαχο αθλητή στο πλαίσιο της 6ης γιορτής αθλητισμού. Η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει όλη την τοπική κοινωνία. Αλέκος Παρίσης, στο πλαίσιο της 6ης γιορτής αθλητισμού, βραβεύεται για τη σημαντική του προσφορά στον κλασικό αθλητισμό του Δήμου Παγκαίου στα πέτρινα χρόνια, καθώς και για τις διακρίσεις του ως αθλητής του ακοντισμού σε πανελλήνιο και βαλκανικό επίπεδο. Αλέκο, έλα λίγο στο μικρόφωνο να το πεις. Εντάξει. Η Ελλάδα είναι της Ολυμπιάδας της μόνος για το 80. Είναι η εποχή που είναι στο Εθνικό Κύπρο, το Κύπρο. Οπότε δεν τις αγοράζουν οι Ελλάδες. Τις παίρνουν οι εκπληκτικοί, παίρνουν τις αθλητές. Ήταν και γίνει να πρέπει ένα μέρος της διαδρομής. Και ήταν την ευγενή καλοσύνη ερώτηση να μας προσφέρει με όσους χρησιμοποιήσαμε στη διαδρομή και πω από τώρα μαζί. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Αλέκο. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, Αλέκο? Ναι. Επειδή εκτός από αθλητής ήμουν προπονητής, γυμναστής, έγινα γυμναστής από την εθνική ομάδα, θα ήθελα να πω κάτι που είναι πολύ σοβαρό όσον αφορά τις διαδικασίες του πρωταθλητισμού. Πολλοί από τους πιο πρωταθλητισμού ήταν το πολύ στο βάθος προηγουμένως. Μόνο όσοι το έχουν ζήσει αυτό μπορούν να το καταλάβουν. Οι διαδικασίες της πρωταθλητισμούς για τους αθλητές που ξεφεύγουν από το μέσο όρο και διαφεύγουν είναι τεράστια κόπωση, μεγάλα ψυχικά αποθέματα, θέληση, ψηλή στόχη, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι προπονητές που έχουμε. Οφείλουμε στα παιδιά σεβασμό. Είχα δύο προπονητές στην καριέρα μου. Ο ένας ήταν στην φωτογραφία που τον είδατε. Επί 50 συναυτά έχει ο μοσχοδιακός προπονητής της Λίκη, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος με έκανε αθλητή και άνθρωπο, με έδωσε αξιοπρέπεια και συμβασμό στον αθλητισμό. Είχα ακόμη ένα προπονητή που με κατέστρεψε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα του προπονητή. Τα παιδιά σε σχέση με τους προπονητές είναι, πώς να το πω, πολλές φορές κατεβαίνει και τη σχέση με τους ίδιους και τους γονείς. Για το χώρο μας της προπονητικής έκανε να πω αξίζει με συμβασμό. Δεν πρέπει να μπαίνει μέσα να το αποσύνει προσωπικά ωφέλη. Θα πρέπει να δουλεύουμε για τα παιδιά. Αυτά είναι η δύναμη μας.
σε εμάς. Τώρα θα βγούμε στο Λάκκο σήμερα, που δεν είναι πλέον Λάκκος. Είναι Μπαζατζίδες. Αυτό τώρα δεν άλλαξε όπως ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις που δεν έχω πάει, εκεί που έφαγα την ντούμπα. Εδώ ήταν η δεύτερη γεφυρούλα. Από εδώ μέχρι κάτω μετά ήταν εκεί στο Καλνί που ήταν... Εδώ στο Λάκκο, εδώ πέρα κάτω, ήταν γεμάτο βδέλες. Ερχόμασταν και πιάναμε βδέλες εδώ κάτω. Ναι, η βατράχια. Δεν συνέβη να το είπαμε εδώ στη Βέντε. Λοιπόν, από εδώ ευθεία πάνω είναι ο Μιχάλης. Αριστερά. Ναι ρε παιδάκι, για αριστερά λέω, είπαμε, δεν με παρακολουθείς όλες. Δεξιά. Όχι, δεξιά και πάνω είναι.